Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι συνέχεια του vlog από διοπομπέως τράγος και ψυχοπαθολογική έλξη, το οποίο και είναι vlog, είναι συνέχεια του vlog από διοπομπέως τράγος. <laughs> θα βάλω τα links με τα δύο προηγούμενα βίντεο, στα οποία αποτελεί συνέχεια αυτό, στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Λοιπόν, όπως θα θυμάστε όσοι έχετε δει το βίντεο από διοπομπέως τράγος και ψυχοπαθολογική έλξη, είχα διαβάσει δύο ιστορίες. Η φίλη από την πρώτη ιστορία ξαναχτύπησε. <laughs> με την έννοια ότι μου ξανάγραψε, αλλά επειδή αυτά που μου έχει ξαναγράψει είναι πολύ ενδιαφέροντα και είναι χρήσιμα στο να επεξηγήσουμε ακόμη καλύτερα τι σημαίνει ψυχοπαθολογική έλξη και πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, αυτό τον άρρωστο τρόπο συνδεσιμότητας, είναι πολύ σημαντικό για μένα να διαβάσω αυτά που με στείλει η φίλη. Θυμίζω πρώτα τι είχε γράψει αρχικά. Με, κάτω από το βίντεο από Πομπέος Τράγος, έχει γράψει ότι μόλις απαντήσαμε με εκείνο το βίντεο στην ερώτηση που τη τριβέλιζε το μυαλό, γιατί μου φέρθηκε η οικογένειά μου έτσι. Πλέον είναι σαν να μην υπάρχω. Η οικογένειά της τη σαν να μην υπάρχει. Κλαίω από την ώρα που είδα το βίντεο. Εκείνο το βίντεο όμως της θύμισε και κάτι άλλο. Να σας πω τέλος ότι γι' αυτό τον ανασφαλεί κομπλεξικό και χωριάτη που σας έγραψα προηγουμένως, τον, πε, τον, περιγράφει μόνη της ως ανασφαλή, κομπλεξικό και χωριάτη. Η καρδιά μου φτερούγιζε, χτυπούσε σαν τρελή. Ένιωθα απίστευτη ερωτική έλξη, όπως δεν ένιωσα ποτέ για τον άνδρα που είχα παντρευτεί και νιώθω ακόμα πολύ άνετα μαζί του σαν να το ξέρω χρόνια. Και τη είπα τότε ότι με βάση αυτά που μου γράφεις θα κάνω το βίντεο στο οποίο θα επεξηγώ πως κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι ο αποδιοπομπέος τράγος της οικογένειάς του καταλήγει να νιώθει ψυχοπαθολογική ερωτική έλξη για πρόσωπα ακατάλληλα. Και ξαναδιαβάζω, τον περιγράφει η ίδια, ανασφαλή, κομπλεξικό και χωριάτη. Δικά της λόγια, όχι δικά μου. Εγώ δεν τον έχω ζήσει, αυτή που τον έχει ζήσει. Μετά το βίντεο μου γράφει, γεια σας και πάλι. Ο άντρα αυτό είναι παντρεμένο όπω σα είχα γράψει παλιά. Η γυναίκα του είναι δέκα χρόνια μικρότερη από αυτόν, είναι μορφωμένη, είναι πλούσια, όμορφη. Εγώ δεν σκέφτομαι σαν την κοπέλα που διαβάσατε στην επιστολή που δικαιολογούσε τους γονεί τη και είπε αυτό που μπόρεσαν, αυτό έκαναν. Στη δική μου ζωή αναγνωρίζω πόσο πολύ έχω ταλαιπωρηθεί από τους γονεί μου. Για παράδειγμα, η μητέρα μου μου είπε σήμερα ότι τη λείπω, αλλά τι να κάνει, τι να κάνει. Μόνο σε μένα το λέει αυτό. Ένιωθα χαζή, γιατί κανένα από την οικογένειά μου δεν μου είπε ποτέ είσαι έξυπνη, γι' αυτό παντρεύτηκα, αυτό μου παντρεύτηκα και τελικά χωρί. Άρα, αναγνωρίζει ότι το γεγονό ότι υπήρξε ο απειδοποιημένο τράγο τη οικογένειά σου σε, σε, έχει υποβοηθήσει ή σε έχει καταντήσει στο να παντρευτεί έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν και μετά να χωρίσει. Λοιπόν, λέει, μιλάει για, την, για τη συγκεκριμένη συνθήκη, την πολύ δύσκολη που βιώνει σήμερα μετά το διαζύγιο και λέει γιατί να μην αξίζω κάτι καλύτερο. Γιατί αξίζω τα καλύτερα, είμαι έξυπνη, με πολύ χιούμορ, όμως είμαι σε πολύ καλό δρόμο ίασης σύμφωνα με τα βίντεό σας. Ξέρω τι θέλω και για αυτά προσπαθώ, ευχαριστώ πολύ και πάλι. Όταν το πήρα αυτό, λέω εντάξει μια χαρά, η κοπελιά κατάλαβε. Κατάλαβε ότι όταν είσαι από δύο παμπιό τράγου από την οικογένεια έχει έντονη ψυχοπαθολογική έλξη με προβληματικού ανθρώπου. Το κατάλαβε. Δεν δικαιολογεί την οικογένειά τη. Είναι σε καλό δρόμο. Ούαση. Το πιστεύει πω τη αξίζουν τα καλύτερα. Οπότε τη έστειλα καρδούλε. Λέω: Δεν χρειάζεται να γράψω κάτι άλλο. Αλλά όμω, όχι. Δεν είχε καταλάβει. Γιατί μου γράφει την επομένη. Καλημέρα, κυρία Θέκα. Να περνάτε όμορφα. Εγώ περνούσα πολύ όμορφα. Εντά μόνο είχα πάθει κορονοϊό. Μου γεννήθηκε το εξή ερώτημα. Αν αυτό ο άνθρωπο που είναι παντρεμένο ήταν ελεύθερο και έκανα σχέση μαζί του, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Το μυαλό μα μα παίζει παιχνίδια. Παιχνίδια. Δηλαδή, αν ο, ξαναδιαβάζω αυτό που έγραψε εσύ η ίδια, ανασφαλή κομπλεξικό και χωριά δεν ήταν παντρεμένο, ήταν ελεύθερο, θα ζούσατε ευτυχισμένοι. Mm. Μπορεί, μπορεί όντω να πρόκειται για ψυχοπαθολογική έλξη. Α, τώρα δεν είσαι σίγουρη. Μπορεί να πρόκειται για ψυχοπαθολογική έλξη. Αλλά ένιωσα όλα αυτά που αναφέρεται στα βίντεο. Οικειότητα, άνετη μαζί του, κοινά ενδιαφέροντα, ερωτική έλξη με κεφαλαία. Θα μπορούσε να ήταν ο σύντροφος της ζωής μου. Και εγώ θα μπορούσα να ήμουν στον ναύτη, το ξαναλέω. Κόρη, ξύπνα κόρη. Μην αφήνετε το μυαλό σα. Ξυπνήστε κόρε, ξυπνήστε ή. Να ξυπνήσω κι εγώ. Μην αφήνουμε το μυαλό μα να κάνει υπέρα να πληρώσει. Και στη φαντασία μα μέσα να φτιάχνει του ανθρώπου πολύ πιο σπουδαίου από ό,τι είναι και να εξοραίνει αρρωστημένε καταστάσει. Προσοχή πολύ στη φαντασία μα. Στι ερωτικέ σχέσει πρέπει να μένουμε πιστοί στην πραγματικότητα. Στη ρεαλιστική πραγματικότητα να βλέπουμε ξεκάθαρα ποιον έχουμε απέναντί μας και τι σώοι άνθρωπος είναι αυτός που έχουμε απέναντί μας. Όχι μόνο αν είναι παντρεμένος ή ελεύθερος. Δεν είναι καλή ιδέα να τα φτιάχνουμε με παντρεμένους και έχουμε και ολόκληρο playlist που το αποδεικνύει αυτό. Σχέση με παντρεμένο ή με παντρεμένη. Πολλές ιστορίες έχουμε ακούσει τραγικότατες. Για ανθρώπου οι οποίοι πήγαν και μπλέξαμε παντρεμένου και για παντρεμένου που μπλέξαμε άλλου παντρεμένου και για ελεύθερου με παντρεμένου και για παντρεμένου με ελεύθερου και όλα, όλα αυτά τα ωραία και όμορφα δεινά που συμβαίνουν στην κοινωνία μας σήμερα στις μέρες μας πολύ περισσότερο από ό,τι πριν, αλλά συνέβαιναν και πριν. Σίγουρα δεν είναι καλή αυτή να τα φτιάξει ο παντρεμένο. Δεν σημαίνει όμως ότι άμα κάποιο δεν είναι παντρεμένος, σημαίνει ότι είναι και νορμάλ προσωπικότητα και normal άνθρωπος. Προσοχή κορίτσια και αγόρια, προσοχή. Επίσης, επίσης, δεν σημαίνει ότι αν νιώθουμε ερωτική έλξη με κεφαλαία, ότι αυτό δεν είναι ψυχοπαθολογική ερωτική έλξη. Γιατί και η ψυχοπαθολογική έλξη ως ερωτική μεταμφιέζεται, ως ερωτική έλξη την νιώθουμε. Και τώρα νιώθεις οικειότητα άνεση μαζί με κάποιον και να έχει κοινά ενδιαφέροντα, αυτό δεν καθιστά αυτό τον κάποιον κατάλληλο για υγιή συντροφικότητα. Θα μπορούσε να ήταν ο σύντροφος της ζωής μου. Κοίταξε, στην περίπτωση που εσύ αποφασίσει ότι θα ζήσει μια ζωή εξαρτώμενη και μια ζωή θα είσαι ταλαιπωρημένη και βασανισμένη, θα μπορούσε να ήταν ένα τέλειο σύντροφο τη ζωή σου. Δεν σημαίνει ότι ο σύντροφο τη ζωή μα, ο σύντροφο με τον οποίο ζούμε τη ζωή μα, είναι απαραίτητα και ο καλό σύντροφο. Πρέπει έτσι λίγο να ξεπεράσουμε κάποια κλισέ, τα οποία μα επιβάλλει και μα υποβάλλει η pop κουλτούρα και μα τυφλώνει και δεν μα αφήνει να δούμε καθαρά τι ερωτικέ μα σχέσει. Ο άντρα τη ζωή μου ο σύντροφος της ζωής μου, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος επειδή ακριβώ πέφτει στην κατηγορία ο άντρας της ζωής μου, ο σύντροφος της ζωής μου, η γυναίκα της ζωής μου, αποκτά κατευθείαν μαγικές ιδιότητες, γίνεται τέλειος σύντροφος, οποιαδήποτε ψυχοπαθολογία έχει απαλήφεται με ένα μαγικό τρόπο γιατί είναι ο σύντροφος της ζωής μου ή γιατί είναι η αδερφή ψυχή μου. Εφόσον κάποιος εμπίπτει στην κατηγορία αδερφή ψυχή, σημαίνει είναι τέλειος, σημαίνει είναι τέλεια. Η δίδυμη ψυχή, Twin Flame, υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι όροι, οι οποίοι έρχονται από τη New Age, uh, Terminology, από την ορολογία της νέας εποχής και δεν είναι σε καμία περίπτωση επιστημονική. Η επιστήμη της ψυχολογίας μελετά την ποιότητα των σχέσεων. Η επιστήμη της ψυχολογίας μελετά αν οι ερωτικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι υγιείς, αν οι δεσμοί που διαμορφώνουν είναι δεσμοί οι οποίοι βοηθούν στην ευεξία, στη ψυχική υγεία και στην εξέλιξη των ανθρώπων ή αν είναι κακοποιητικοί δεσμοί, αν είναι προβληματικοί δεσμοί, αν είναι λυπείς δεσμοί οι οποίοι προκαλούν σοβαρές ψυχικές και σωματικές διαταραχές. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, όσοι ακολουθούμε αυτόν τον τρόπο σκέψη, τον ψυχοεκπαιδευτικό και τον πνευματικό που προσπαθούμε να εξελίξουμε στο κανάλι αυτό, να ξεφορτωθούμε όλα αυτά τα βαρύδια από το μυαλό μα, να πιστεύουμε ότι υπάρχει η άδερφη ψυχή μα, η δίδυμη ψυχή μα, ο άντρα τη ζωή μα, η γυναίκα τη ζωή μα και να πιστεύουμε σε παραμύθια, σε θαύματα και σε ότι ξαφνικά θα ανοίξουν τα ουράνια και θα πέσει μπροστά σου ο άντρας της ζωής σου και η γυναίκα της ζωής σου. Όχι. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ελαττώματα, όλοι οι άνθρωποι έχουμε προτερήματα και ελαττώματα και προτερήματα και ελαττώματα και πρέπει να έχουμε πάντα τα μάτια μας ανοιχτά, να αξιολογούμε και τον άνθρωπο που γνωρίζουμε αλλά και του είδους, το είδος της σχέσης που δημιουργεί αυτός ο άνθρωπος μαζί μας και να προστατεύουμε τον εαυτό μας από προβληματικές καταστάσεις, να προστατεύουμε τον εαυτό μας από ακατάλληλες και κακοποιητικές σχέσεις. Και να μην παρασυρώμαστε από μεγάλα λόγια, να μην παρασυρώμαστε από σχήματα τη pop κουλτούρα που μας αποπροσανατολίζουν όπω το άλλο μου μισό και ο άντρα τη ζωή μου και η γυναίκα τη ζωή μου και η ψυχή μου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μου. Και να βλέπουμε καθαρά τη ζωή μα για αυτή που είναι, να βλέπουμε καθαρά τι σχέσει μα για αυτέ που είναι και να μην αυτοπαραμυθιαζόμαστε. Και να αναλαμβάνει ο καθένα την ευθύνη του εαυτού του να βελτιώσει τον εαυτό του. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρχουν περισσότερε υγιεί προσωπικότητε να κυκλοφορούν τριγύρω, ούτω ώστε να έχουμε κι εμεί μεγαλύτερε πιθανότητε να συναντήσουμε υγιεί προσωπικότητε. Αν ο καθένα προσπαθήσει να διορθώσει τον εαυτό του. Αν πέφτουμε στην παγίδα την οποία το παραμύθι της pop κουλτούρα διαδίδει, την παγίδα ότι με την αγάπη μου θα τον αλλάξω, με την αγάπη μου θα την αλλάξω. Ο έρωτα θα μεταμορφώσει το ασχημό παποσικύκνο. Θα ταλαιπωρούμαστε αιωνίω και θα στέλνετε email στη θέκλα ακόμη και μετά που θα έχει πεθάνει. Εντάξει, δεν υπάρχει άντρα στη ζωή σου. Ούτε άνθρωπος στη ζωή σου. άνθρωπο στη ζωή σου. Μπορεί εσύ να γίνει ο άνθρωπο στη ζωή σου. Μπορεί εσύ να βελτιώσει τον εαυτό σου και να σταματήσει να πέφτει σε παγίδε που ανοίγει εσύ η ίδια με το μυαλό σου στον εαυτό σου. Θα θυμώσω. Θα θυμώσω και μαζί σου και μαζί μου και με όλου. Όλα τα χρόνια που με φλέφταρε έδειχνε να με νοιάζεται. Μετά άλλαξε. Ναι, ήταν μέχρι να σε ρίξει η κόρη μου. Ηταν μέχρι να σε απαυτώσει. Άμα σε απαυτώσει, και μετά αλλάζει το κάθε αρπακτικό. Είπαμε, είναι η περίοδο βομβαρδισμού αγάπη και μετά η απαξίωση. Έγινε λίγο κακό, σαν να ήθελε να με εκδικηθεί. Μετά πάλι με βοήθησε όταν του το ζήτησα. Βοηθήστε με να ξεδιαλύνω και αυτό το θέμα μέσα μου για να τελειώνω με το παρελθόν μια και καλή ευχαριστώ. Για να τελειώνει με το παρελθόν μια και καλή ευχαριστά, πρέπει να κάνει οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Και πρέπει να σταματήσει να βλέπει με παιδιάστικο τρόπο τι σχέσει με του άνδρε. Να καταλάβει ότι οι άνδρε δεν είναι λίγο κακοί και λίγο καλοί. Οι γυναίκε δεν είμαστε λίγο καλέ και λίγο κακέ. Πρέπει να βλέπουμε τη συμπεριφορά του άλλου σε ένα continuum, σε ένα συνεχέ. Πώ έχει αποδειχθεί η συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου στο συνεχέ του χρόνου, στο πέρασμα του χρόνου, στο διάβα του χρόνου, τι μα έχει αποδείξει αυτό ο άνθρωπο, Μα έχει αποδείξει ότι είναι ένα αξιόπιστο άνθρωπο, ένα άνθρωπο που πραγματικά μα αγαπά, ή ότι είναι ένα μαλάκα, sorry για την έκφραση, που το του υφέρει μα αγαπάει και όποτε δεν του υφέρει μα ξεχνάει. Και το γεγονό ότι μετά πάλι σε βοήθησε όταν το ζήτησε, μπορεί να τα για να ξαναπά του. Να είναι το λεγόμενο hovering, να σε ρουφήξει ξανά πίσω για να σε ξαναπετάξει. Κάτσε να λιώσει πάνω στα, στα, βίντεο για τον αρκισισμό. Σε παρακαλώ πολύ. Και εσύ και όλοι και όλε όσοι πιστεύετε στα παραμύθια. Και ψάχνετε εκ των υστέρων να βρείτε καλά στοιχεία. Σε... Κακο, κακομάζαλε, σχέσεις. κακομάζαλε σχέση. Κακομάζαλε, σημαίνει κατά ταλέπορο στην Κυπριακή διάλεκτο. Σε κ... 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 πολύ ταλαιπωρητικέ σχέσει. Να μην παρεξηγηθώ. Αν ήταν ελεύθερο αυτό ο άνθρωπο και σχεδιαζόμουν μαζί το όχι, μα να μου δεν σε παρεξηγώ. Ξέρω ότι δεν θα πηγαίνει ζωμαντρεμένη. Ξέρω ότι δεν θα πήγαινε σε Θα πήγαινε με ένα άρχισο, θα πήγαινε με κακοπίτη, θα πήγαινε με παλιό χαρακτήρα, θα πήγαινε με κάποιον ο οποίο σε πετάει σαν στημένη λεμονόκουπα. Με παντερμένο όμω δεν θα πήγαινε. Πρέπει να ξεχωρίσουμε επίση και την ηθική από την ψυχική υγεία. Έρχεται η ηθική τη κοινωνία, η ηθική τη θρησκεία, η ηθική γενικότερα και λέει είναι αμαρτία, είναι λάθο, είναι ανέντιμο, είναι ανήθικο να κάνουμε σχέσει με παντερμένου. Αυτό είναι ένα νόμο. Ένα κοινωνικό νόμο, ο οποίο κατά τη γνώμη μου δεν έχει και τόση σημασία. Γιατί υπάρχουν πολλοί κοινωνικοί νόμοι, του οποίου καλούμαστε να ακολουθήσουμε. Π.χ., πρέπει να σεβόμαστε του γονεί μα, πρέπει να προστατεύουμε τα παιδιά. Κάποιοι από αυτού του νόμου έχουν πάρα πολύ νόημα, κάποιοι άλλοι είναι εντελώ χωρί νόημα για τη συγκεκριμένη ζωή και για την εποχή μα. Yeah. Δεν πρέπει να αποφεύγουμε να τα φτιάχνουμε παντρεμένου επειδή είναι ανήθικο. Πρέπει να αποφεύγουμε να τα φτιάχνουμε παντρεμένους, επειδή αυτό είναι κακό για την ψυχή μας. Έχει μεγάλη σημασία το κίνητρο. Γιατί αποφεύγω κάτι. Αποφεύγω κάτι γιατί θεωρείται ανήθικο και φοβάμαι μην παρεξηγηθώ. Αποφεύγω κάτι γιατί είμαι θρησκόληπτος και φοβάμαι ότι θα πω στην κόλαση άμα το κάνω. Ή αποφεύγω κάτι επειδή έχω συνειδητοποιήσει ότι κάτι τέτοιο είναι βλαβερό για μένα και το αποφεύγω ότως ή άλλως και ελεύθερος να ήταν αυτός ο άνθρωπος δεν θα πήγαινα μαζί του. Το τρίτο επίπεδο το αποφεύγω κάτι επειδή καταλαβαίνω ότι δεν μου κάνει καλό στη ψυχική και σωματική μου υγεία και ούτω ή άλλω θα απέφευγα και δεν ήταν παντρεμένο, ήταν το υψηλότερο επίπεδο ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, εξέλιξη και πνευματικότητα, όπου επιλέγω να κάνω το καλό γιατί είναι καλό, όχι γιατί πρέπει. Και γιατί προστατεύω πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου. Ο καθένα από εμά και εσεί και εγώ και όλοι είμαστε πρώτα απ' όλα υπεύθυνοι να προστατεύσουμε τον πολίτη εαυτό μα, ω ενήλικε. Και όσοι έχουμε παιδιά, είμαστε υποχρεωμένοι να διδάξουμε στα παιδιά μα πώ να προστατεύουν τον εαυτό του και να, φυσικά να τα προστατεύουμε κι εμεί και να τα σεβόμαστε. Άρα δεν θα σε παρεξηγήσω που σκέφτεσαι, δεν θα σε παρεξηγούσα και να θέλει να τα φτιάξει μαζί του όταν ήταν παντρεμένο. Σε παρεξηγώ όμω που αν ήταν ελεύθερο, θα θέλει να τα φτιάξει μαζί σου. Ενώ εγώ σε παρεξηγώ γιατί σε, στενοχωριέμαι για σένα, γιατί καταλαβαίνω ότι έχει κόλλημα με έναν προβληματικό τύπο. Επίση, Πώ γίνεται όταν συναντιόμαστε, η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, Πώ δεν γίνεται, Όταν υπάρχει ψυχοπαθολογική έλξη, Όλα γίνονται. Όταν υπάρχει ψυχοπαθολογική έλξη, καβλώνεις πάρα πολύ. Συγχωρεί που θα σου το πω. Τρε, 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 τρε καύλα. Πολύ, πολύ καβλωτικό είναι. Η ψυχοπαθολογική έλξη έχει πολύ καύλα. Γι' αυτό σα λέω, προσέχετε. Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε, έπαθα τα εξή. Ήδωνα, έτρεμα, δεν είχα ενέργεια. Μη γελάσετε, αλλά θα αρχίσω να πιστεύω στο μάτι από αυτό. Θε να πιστεύει στο μάτι, πίστευε. Εγώ ούτε στο μάτι πιστεύω, ούτε σε άλλε μη επιστημονικέ απόψει πιστεύω. Αυτό που πιστεύω είναι ότι το υποσυνείδητο μα, ο εγκέφαλο μα, μα προειδοποιεί για τον κίνδυνο. Και αυτά που ένιωθε στην ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα με την έντονη ψυχοπαθολογική έλξη, ότι έτρεμε και δεν είχε ενέργεια, Πιθανόν ήταν γιατί το, το σώμα σου, το κακόμυρο, προσπαθούσε προειδοποίηση σε Πρόσεξε, πού πα ξυπόλυτη στα γκάθια. Πού πα μέσα στο ναρκοπέδιο. Πάλι και, και, και αυτέ οι πίστε. Πιστεύουμε στα μάγια, πιστεύουμε στα μάτια, πιστεύουμε στα κακά πνεύματα. Αγνοούμε πλήρω α, τη ψυχολογία των σχέσεων, αγνοούμε, αγνοούμε πλήρω τι δυναμικέ των σχέσεων, αγνοούμε πλήρω τι προσωπικότητε, τι προβληματικέ των ανθρώπων, αλλά ό, για όλα αυτά το κακό μάτι, ή φταίνε οι κακέ ενέργειε, ή φταίει οτιδήποτε άλλο. αυτό ο, ο τρόπο σκέψη δεν μα βοηθάει να εξελιχθούμε πνευματικά και ψυχικά και συναισθηματικά και διανοητικά δεν μα βοηθάει. Γιατί ρίχνουμε την ευθύνη πάνω σε έναν άλλο εξωγενή παράγοντα, για τον οποίο δεν έχουμε, πάνω στον οποίο δεν έχουμε έλεγχο, Άρα δεν φταίμε εμεί. Ξέρετε τι κάνει η εξέλιξη τη επιστήμη. Η εξέλιξη τη επιστήμη βοηθά του ανθρώπου να καταλάβουν του λόγου για του οποίου συμβαίνουν τα πράγματα. Προτού εξελιχθεί η επιστήμη, για παράδειγμα, οι άνθρωποι πίστευαν ότι η αστραπέζη ήταν σημάδι των θεών ή ότι οι κατακλυσμοί και δεν ξέρω τι άλλο ήταν τα φυσικά φαινόμενα ότι ήταν σημάδια της οργής των θεών ή του θεού. Σήμερα ξέρουμε ότι είναι φυσικά φαινόμενα που έχουν λόγους για τους οποίους συμβαίνουν. Έτσι γίνεται και με την ψυχολογία των σχέσεων. Παλιότερα πίστευα στο μάτι, στο μάτιασμα, πίστευα στα μάγια, στα μαύρα, στα άσπρα, στα πράσινα, στα κίτρινα, στα μπλε, στα λιλά. Τέτοιας μπλε. Σήμερα ξέρουμε ότι υπάρχουν ψυχολογικοί λόγοι για του οποίου κάποιοι άνθρωποι συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρονται και κάποιε σχέσει δεν επιτυγχάνουν και γιατί ταλαιπωρούμαστε μέσα στι σχέσει, γιατί γινόμαστε θύματα κλπ. Να αναφέρω μερικού λόγου: η συνεξάρτηση, ο ναρκισμό, το να είναι κάποιο αποδιοπομπέο τράγο, το να είναι τριγωνοποιημένο παιδί, το να έχει κάποιο σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε να έχει κάποιο χαμηλή φυτοεκτίμηση κτλ, κτλ, κτλ. Όλα τα 3.500 βίντεο που έχουμε στο κανάλι μας, από τα 3.500 βίντεο, τα 3.000 βίντεο εξηγούν αυτούς τους λόγους για τους οποίους συμβαίνουν τα προβλήματα και οι δυσκολίες που συμβαίνουν στη ζωή των ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το μάτι, ούτε με το μάτιασμα, ούτε με τη μαγεία, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Γιατί τόσα χρόνια δεν έχει καταλαγιάσει όλο αυτό, επειδή το συντηρείς. Το συντηρείς εσύ, το σκέφτεσαι. Το σκέφτεσαι και το αναπαράγει μέσα στο μυαλό σου. Γι' αυτό δεν έχει καταλαγιάσει. Επειδή το αποδίδει σε κάτι μαγικό και εξωγενέ. Επειδή δεν αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται για μια αρρωστημένη έλξη, γιατί έχει ψυχολογικά. Όπω έχω και εγώ ψυχολογικά. Έχω πει πολλέ φορέ ότι είμαι συνεξαρτημένη. Όχι να θεωρήσει δε σου, σου, λέω ότι έχει μόνο εσύ ψυχολογικά. Έχουμε ψυχολογικά, γι' αυτό μα τραβάνει η προβληματική. Δεν, είναι, δεν έχει κρατήσει πολλά χρόνια επειδή είναι κάτι μαγικό και ο σύντροφο τη ζωή μου. Και αυτός προσπαθεί να είναι συγκρατημένος γιατί νομίζω φοβάται να φεθεί. Τον καημένο θα τον λυπηθούμε κιόλας που φοβάται να φεθεί. Κόρη μου, ό,τι θέλεις βλέπεις. Αυτός παίζει ένα παιχνίδι μαζί σου που σίγουρα παίζει και με άλλες. Παιχνιδιάρης ο τύπος, παίχτης. Τι ωραία, τι ωραία να ρίχνω καμιά ματιά από εδώ, από εκεί συγκρατημένη σε αυτήν την τύπησα, η οποία θα πέσει τα πετώματα και θα με θέλει και θα με κοιτάει όλα τρία και εγώ ο Νάρκης ώστε να νιώθω πολύ σπουδαίο. Που είμαι παντελμένο και μη γυναίκα 10 χρόνια νωότερη από μένα, πιο πλούσια, πιο όμορφη, κλπ. Αυτό συντηρείται επειδή εσύ το συντηρεί στο μυαλό σου. Τι συμβαίνει, αυτό συμβαίνει, ότι εσύ το συντηρεί. Και πώ μπορούν να τελειώσουν αυτέ οι σχέσει, όταν συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται για αρρωστημένε έλξει, ψυχοπαθολογικέ έλξει, γεννήματα τη ψυχοπαθολογική μα φαντασία και όχι πραγματικότητε. Ένας πραγματικός έρωτας συμβαίνει στο εδώ και τώρα, συμβαίνει στο παρόν μας. Ένας αληθινός πραγματικός έρωτας θέλει να μας συναντήσει σήμερα. Ένας αληθινός πραγματικός έρωτας θα εκφράσει και λεχτικά και με πράξεις την αγάπη του σήμερα. Ένας αληθινός πραγματικός έρωτας θα είναι εδώ σήμερα και θα κάνει έρωτα μαζί σας και δεν θα, δεν θα έχετε το χρόνο να μου στείλετε με ένα email. Όλα τα άλλα είναι φαντασιώσει. Και υπάρχει και μια λέξη στα αγγλικά, limerans, την οποία τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ, crappy childhood fairy. Σα έχω πει για ένα κανάλι αγγλόφωνο, The Crappy Childhood Fairy, που είναι μια κοπέλα που μιλάει πολύ για τη συνθήκη διαταραχή με τα τραυματικού στρε. Και είναι, τα βρίσκω έτσι πολύ χρήσιμα τα βίντεο τη. Λοιπόν, limerans σημαίνει να μυρικάζω. Να με συνέχεια για κάποιον, να νομίζω πως θέλω κάποιον και να φτιάχνω συνέχεια ιστορίες μέσα στο μυαλό μου. Α, με είδε κάπως. Α, με κοίταξε κάπως. Το βλέπουμε, το έδειχνει ότι ήταν λίγο συγκρατημένο, αλλά θα είναι που φοβάται. Όχι που είναι μαλάκα. και γυρίζει και τις κοιτάει όλες με το μισό του μάτι μα και το δει γυναίκα του. Λίμερανς, κόλλημα. Δείτε τα βίντεο για το κόλλημα. Ξεκολλάτε, να ξεκολλήσουμε. Και να σας πω και κάτι. Έχω ακούσει ανθρώπους οι είχαν ξοδέψει δεκαετίες από τη ζωή τους να ασχολούνται με αρρωστημένε έλξει και να φαντάζονται φαντάσματα, που όταν τελικά την έζησαν εκείνη τη σχέση, είπαν: Γι' αυτόν τον άνθρωπο ξόδεψα τόσα χρόνια να βασανίζουμε και να στενοχωριέμαι και να αποφεύγω να ζήσω επειδή ήθελα αυτόν τον πρίγκιπα, αυτή την πριγκίπισα. Επειδή όμω. Δεν θα μας δοθεί όλους ευκαιρία να ζήσουμε Έναν έρωτα απαγορευμένο. Και μπορεί να είναι και για να προστατευτούμε, γιατί κάποιοι που έζησαν απαγορευμένου έρωτε έχασαν τη ζωή του μέσα σε αυτού του απαγορευμένου έρωτε. Καλά κάνουμε να δούμε τα πράγματα όπω ακριβώ είναι. Αν είναι πραγματική αγάπη, θα είναι αυτή τη στιγμή στη ζωή σου φάνερα, ξεκάθαρα, δεν θα έχει καμία αφιβολία και θα ασχολεί με αυτή την πραγματική αγάπη και δεν θα μου στελεί ένα mail. Να ξυπνήσουμε, τι λέτε, να ξυπνήσουμε. Έχω και κορονοϊό και φωνάζω <laughs> την αγάπη μου σε όλους. Πώς καταλάβατε, νιώθω καλύτερα για να έχω διάθεση κραξίματος. Φιλενάδα, sorry, μου στείλες, σου κάνα βίντεο. Τι να πω.